Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 10ο παίχτη. Στο μικρόφωνο Διονύσης Θαλασσινός, κοντά θα είμαστε μέχρι τις 6 ώρα, όπως και κάθε μέρα δηλαδή. Σήμερα 5η, 8 Μαρτίου. Χτες είχαμε δύο παιχνίδια για το Champions League, θα τα δούμε αναλυτικά. Το παιχνίδι είχε ενδιαφέρον κιόλας, το Tottenham Juventus, νίκησε Juventus 1-2, με ανατροπή μάλιστα, ήταν 1-0. Μέχρι Juventus μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε να βάλει 2 γκολ. Και ανέδειξε το παιχνίδι. Και πήρε μια πολύ μεγάλη πρόκληση μέσα στο Wembley. Και το άλλο παιχνίδι δεν είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έπαιζε η Manchester City με τη Βασιλεία. Στο μάτς είχε έρθει το παιχνίδι, είχε νικήσει με 4 η Manchester στην Ελβετία. Δεν είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, νίκησε η Βασιλεία. Έκανε νίκησε με 1-2 και ανάγκασε να κάνει την πρώτη ήττα της Manchester City στην έδρα της μετά από 37 παιχνίδια. Σήμερα έχουμε Europa League, την πρώτη φάση το 16. Θα δούμε μαζί τα πρώτα παιχνίδια. Η φάση το 16 που είναι σήμερα. Θα δούμε Ευρωλίγκα έχουμε σήμερα και Ευρωλίγκα. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ στις 10 η ώρα στη Μαδρίτη. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αύριο γνωρίζει το Ολυμπιακός. Αλλά αξίζουμε τα νέα των ομάδων. Ο Πανιώνιος δεν έχει κάποιο νέο σημερινό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Όπως έλεγα, πάμε στο Πανιώνιος, δεν έχει κάποιο σημαντικό, κάποιο ωραίο σημερινό. Πάμε στο Ολυμπιακό. Ραντεβού στα γραφεία της ΕΠΟ δίνει η θύρα 7. Κάλε στον κόσμο της ενόψης των αυριανών εκδικάσεων για την υπόθεση στην Τούμπα. Ετοιμάζει lifting στην 11η ο Γκαρθία και ήταν απρόσωπο παραμέτρη να έχει ο Ολυμπιακός. Προσχύει μάτς με τον Πλατανιά. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν αρέσουν στον Γκαρθία, δεν τον που λέμε συγκινούν, οπότε ενδέχεται να έχουμε πολλές για άλλο καλοκαίρι πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αν βεβαίως μείνει ο Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, από ό,τι διαβάζω, θα λάβει ένα ποσό περίπου 5,3 εκατομμύρια για να μείνει στην Νόβα. Στου Ρέντι ο Βρέτζος τα είπε με Γκαρθία και παίχτες. Έκανε περίπατο στον ντέρμπι Ολυμπιακός, νίκησε τον Εθνικό με 25-5. Στα πρώιμη τελικά του Final Four στις γυναίκες και προκλήθηκε στο Final Four βεβαίως.
Αυτά στο Ολυμπιακό. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Χάνει Παναθηναϊκό ο Ντόντσιτς εκτός για δύο εβδομάδες. Πολύ καλό είναι για τον Παναθηναϊκό ότι ο καλύτερος παίκτης Ρεάλ δεν θα αγωνιστεί σήμερα εναντίον του. Οπότε μια ευκαιρία για να για την τέταρτη θέση. Διορία στην Αλαΐν και γενικό συμβούλιο στον Παναθηναϊκό, όπου θα έχει σταλεί ένα εξώδικο στην αραβική ομάδα ότι αν δεν πληρωθεί η δόση για τον Μπέρκ στο επόμενο δεκαήμερο θα γίνει καταγγελία στη FIFA. Γιατί καθυστερεί πάρα πολύ η ομάδα να δώσει τα χρήματα. Επίσης σήμερα όλοι οι φίλοι αυτού του Παναθηναϊκού ξύπνησαν με ένα πολύ χαρμόσυνο νέο, το οποίο έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και το γήπεδο στο ΆΚΑ γενικώς, όπου ένα site επικοινώνησε με τον ίδιο, ο οποίος ούτε συμφώνησε με αυτό, ούτε βεβαίως ούτε διέψευσε. Επίσης είχαμε και από το Sport FM επικοινωνία με τον πρόεδρο Υπουργού Αθλητισμού και ο Βασιλιάδη, ο οποίος είπε το μόνο που είπε ότι έχει βάσει το δημοσίευμα για ο ΆΚΑ Γιανακόπουλο, αλλά λοιπόν έχουν γίνει συζητήσεις. Και το σημαντικό είναι για τον Παναθηναϊκό ότι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο μόνος τρόπος για να μπει στην ΠΑΕ είναι να φτιάξει τελικά γήπεδο στο ΆΚΑ. Να έχει μαγικό γήπεδο στο ΆΚΑ με όλα τα φλήματα. Αυτό είναι το πλάνο του. Μέσα στο πλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται από πίσω τρία funds, τα οποία φαίνεται να έχουν έδρα την Αγγλία, ένα από αυτά τουλάχιστον. Τα οποία θα βοηθήσουν, θα μπουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να χτιστούν νέο γήπεδο ποδοσφαιρικό, όπου θα μείνει μόνο το σκέπαστο Καλατράβα. Θα γκρεμιστεί το γήπεδο μπάσκετ, γίνει νέο γήπεδο μπάσκετ και ένα μικρότερο γήπεδο μπάσκετ φαντάζομαι για τον Ερασιτέχνη. Μέσα αναφέρεται και ένα πολυτελές ξενοδοχείο και κάποια άλλα ακουαπάρ κτλ. Είναι μια επένδυση η οποία θα την κάνουν οι ξένοι, μάλλον ξένα επενδυτικά σχήματα. Θα ανανεώσει όλο το τοπίο εκεί πέρα στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ. Και ο Γιανακόπουλος μάλιστα δηλώνει ότι φτιάξει το γήπεδο, δηλαδή παραχωρήσει το γήπεδο και θα μπω σίγουρα στην ΠΑΕ. Είναι διατεθειμένοι τα φαντς αυτά να βάλουν τα χρήματα, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης το πράγμα πάει, υποδεύει προς μια τελική κατεύθυνση που ενδεχομένως και μέχρι το Πάσχα να έχουμε εξελίξεις και να ξέρουμε σίγουρα τι θα γίνει. Έχει δοθεί ένα βιβλίο, περιλαμβάνει όλη τη μακέτα και τα λοιπά και το έργα αναμένεται να γίνουνε. Μιλάμε μια σοβαρή πρόταση με Γιανακόπουλο δηλαδή. Προς την κυβέρνηση, όπως έχει μιλήσει μέσω ενός μεσάζοντα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, για αυτό το κομμάτι και να γίνουν πληστηριασμοί όπως αναμένεται για να δοθούν το κάθε σε 17 κομμάτια μεσοχωριστή το ΆΚΑ. Παράδειγμα, ένας πληστηριασμός για το γήπεδο του ποδοσφαίρου, ένας για τον μπάσκετ, ένας για το πεδατοδρόμιο, ώστε να διατεθεί και να ξεκινήσουν να μπουν και να ισχύει αυτό. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ χαρμόσυνο για τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει αισιοδοξία, δεν είναι λόγια του αέρα, από τη στιγμή που τα επιβεβαίωσε και ο Υφυπουργός. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα, αν έτσι. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να αναρωτούνται τώρα τι θα γίνει η ΑΕΚ με το γήπεδο της Ανέτοιμο το 2019. Το καλοκαίρι του 2019. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν τυχόν πάνε όλα καλά και ας το πούμε ξεκινήσουν για την γκρέμιση και την ανέγγιση νέου γηπέδου, πώς θα γίνει αυτό. Το μπάσκετ ενδεχομένως μπορεί να πάει στο πυλατοδρόμιο, έχει δηλώσει η Δαφέρον ΑΕΚ, για να γίνει γήπεδο μπάσκετ εκεί ή στο Γαλάτσι. Οπότε το μπάσκετ μάλλον έχει λυθεί. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ. Απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στην Αμαλιάδα. Για το μπάσκετ εννοεί. Original κατά ΠΑΟΚ και Σαββίδη. Έβγαλε ανακοίνωση η original κατά του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη. Δύσκολο για Τσιγκρίσκη στην Τούμπα, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Φούρνια επιστροφή από την τρέχουσα σεζόν ο Μάνταλος. Πλησιάζει το μπάνκ του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος στοχεύει να προλάβει κάποια μάτια τρέχουσα σεζόν, προς το τέλος σεζόν.
Όχι του Χιμένεθ στη Λεβάντε. Κρούση στη Λεβάντε δέχτηκε ο Μανώλη Χιμένεθ, ο οποίος έδωσε αρνητική απάντηση σύμφωνα με δημοσίευμα. Αυτά. Και από την ΑΚ και κλείνουμε τον ΠΑΟΚ. Φουλ τη τακτική από Λουτσέσκο ενώ ψη ΑΕΚ. Κάλεσμα τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο συλλαλητήριο. Επίσης θα γίνει και μια συγκέντρωση των οπαδών έξω το γήπεδο της Τούμπας λίγες ώρες που ξεκίνησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου θα διαμαρτυρηθούν για αυτή την τιμωρία. Σαββίδη σε παίκτες, ξεχάστε τον Αστέρα, μόνο νίκη με ΑΕΚ. Έχουμε πολλές διαμαρτυρίες τες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στο αεροδρόμιο, στις γραμμές του ΟΣΕ κτλ. Αυτά και τον ΠΑΟΚ, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Champions League.
Τα σχολεία πάω. Βάλε το τσουκαλά ρε τηλέφωνο και στείλω κανένα μήνυμα ρε μπρος. Από τα σχολεία. Τι μοκλήσατε ρε. Αυτό που δικαιούμαστε θέλουμε. Ένα πρωτάθλημα 120 εκατομμύρια το θέλουμε. We'll be right back.
πιστεύω. We'll be right back.
Επιστρέψαμε στο 10ο παίχτη και πάμε να δούμε τι έγινε χτες. Αρχικά στο μπάσκετ, στο Champions League, αγωνιζόταν η ΑΕΚ, η οποία δυστυχώς για την Ελλάδα δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε στο ΆΚΑ από την Νίμπουργκ με 88-98 με 10 πόντους. Οπότε τώρα, αν θέλει να περάσει η Ένωση, πρέπει να νικήσει στην εκτός έδρας, στην Ουκρανία, στην Ουκρανία με 11 πόντους. Πράγμα πολύ δύσκολο, σαφώς και έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ να για να περάσει παρά η ΑΕΚ. Βέβαια θέλουμε εμείς σαν Ελλάδα και τις δύο ομάδες να περνάνε. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει καλύτερο αποτέλεσμα, έχει νικήσει 6 πόντους, η ΑΕΚ ιτήθηκε με 10. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Στα πολλά αποτελέσματα, Νεπτούνα Στρασβούργο 73-68, Μπαϊρόιτ Μπεσίκτας 81-76, Όλντεμπουργκ Λούτβιξμπουργκ 63-88, Μούρθια Τενερίφη 66-71 και Ναντέρ Μπάρβιτ 66-74. Επίσης, για να πάμε και στο NBA να δούμε τι είχαμε τα ξημερώματα. Indiana Pacers, Utah Jazz 84-104, Milwaukee Bucks, Houston Rockets 99-110, Detroit Pistons, Toronto Raptors 119-121, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies 119-110, Sacramento Kings, New York Pelicans 101-114, Los Angeles Lakers, Orlando Magic 108-107 και Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers 108-113. Αυτά αποτελέσματα στο μπάσκετ και επανέρχομαι στο ποδόσφαιρο για να δούμε χτες τα δύο αποτελέσματα που είχαμε στο Champions League. Manchester City Βασιλεία λοιπόν, στο παιχνίδι που δεν είχε ενδιαφέρον τόσο, 1-2 νίκη Βασιλεία. Να πούμε ότι η City έβαλε σχεδόν απροβληματικούς. Προηγήθηκε στο 8 με τον Γκάμπριελ Ζέζους. Ισοφάρισε η Βασιλεία στο 17 με τον Λιονούση. Και στο 71 ο Λάκ έκανε τελικό 1-2. Για τη Βασιλεία δεν έχει κανένα νόημα. Είχε χάσει 0-4 στο πρώτο μάτς, πέρασε City, αλλά ήρθε μια ήττα, ιτήθηκε μετά από 37 παιχνίδια στην έδρα της, σε όλες τις οργανώσεις. Της έπεσε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ που κρατούσε. Και στο Tottenham Juventus, ένα παιχνίδι που παρακολούθησα και μπορώ να πω ότι είχε ενδιαφέρον. Η Tottenham αυτή που έψαχνε τον γκολ, στην αρχή πιο πολύ, παρόλο που η Juventus ήθελε ένα γκολ για να περάσει, δεν τη βόλευε το σκορ που είχε έρθει ο πρώτος αγώνας. Δεν δόθηκε πέναλτι στην Juventus, είναι αλήθεια στο πρώτο ημίχρονο. Πεντακάθαρο πέναλτι και μπροστά και στον Bob τη γραμμή. Τελικά έβαλε τον goal Tottenham στο 39 με τον Σον. Και μετά, εγώ θεωρούσα, όχι μόνο εγώ και όλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο η Juventus. Ήθελε δύο goal μετά. Πίεσε η Juventus και κατάφερε στο 64 να ισοφαρίσει με τον Higuain. Και στο 67, μετά από 3 λεπτά, με τον Dybala, με σε μια επίθεση να κάνει το 1-2. Και αυτό σκορ κατάφερε και να το κρατήσει μέχρι το τέλος και να πάρει μια πολύ σπουδαία πρόκριση μέσα στην Αγγλία. Οπότε η Tottenham δεν θα κάνει το παραπάνω βήμα φέτος. Αποκλείστηκε από μια πιο εμπειρή ομάδα στην Ευρώπη, την Juventus, σίγουρα. Αυτά από το Champions League. Ολοκληρώθηκε και μένει άλλη μια εβδομάδα για τη φάση των 16. Άρα έχουμε τις 4 από τις 8 ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής και είναι η Manchester City, η Liverpool, η Real Madrid και η Juventus. Είναι τέσσερις ομάδες που προκριθεί. Και μέχρι την εβδομάδα δούμε στα υπόλοιπα ζευγάρια και ποιοι θα περάσουν. Δηλαδή θα περάσει η
Chelsea Μπαρτσελώνα, Σαχτάρι Ρώμα, Μπάγερν Μπεσίκτας, που εντάξει ουσιαστικά η Μπάγερν έχει περάσει, και ένα ζευγάρι μου μένει ακόμα. Ένα ζευγάρι μου λείπει ακόμα. Α, και Manchester United ή Σεβίλη. Αυτά ήταν ζευγάρι για αυτή την εβδομάδα. Για την Champions είχαμε ένα παιχνίδι Leeds Wolves 0-3. Δεν βλέπω. Α. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε πάμε σήμερα να δούμε τι έχουμε. Έχουμε στο Europa League τα πρώτα παιχνίδια της φάσης του 16 πλέον. Στις 8 έχουμε Ατλέτικο Μαδρίτης της Λοκομοτίβ Μόσχας, Μίλαν Άρσεναλ, το παιχνίδι που ξεχωρίζει, το ζευγάρι που ξεχωρίζει μάλλον, Ντόρμουντ Σάλτσμπουργκ και ΤΣΚΑ Μόσχας Λιόν. Ενώ στο 5 έχουμε Λάτσιο Δυναμό Κιέβου, Λιψία Ζενίτ, Μαρσέικ Μπιλμπάο και Σπόρτινγκ Σαββόνας Βικτόρια Πλισέν. Να ξεκινήσουμε το Ατλέτικο Μαδρίτης της Λοκομοτίβ. Να δούμε λίγο. Εντάξει, πιστεύω ότι θα περάσει η Ατλέτικο και θα νικήσει και σήμερα, πέσει και στην έδρα της. Να πούμε ότι αμφίβολη για την Ατλέτικο είναι ο Σάβιτς, ο κεντρικός αμυντικός, και την Λοκομοτίβ ο Φαρφάν και ο Ντασίβα Φερέιρα. Ο Φαρφάν είναι ο γνωστός Φαρφάν που ακούσατε, που έχει παίξει στη Γερμανία, στη Σάρ κτλ. Έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, τώρα είναι μεγάλο σε ηλικία βέβαια. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η Ατλέτικο θα περάσει. Μίλαν Άρσεναλ, δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, αν και πιστεύω ότι θα περάσει στο τέλος η Άρσεναλ. Αλλά εξαρτώνται πολλά από το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα έρθει στο San Siro το Μάτσο Μιλάνο. Για την Μίλαν δεν θα αγωνιστούν οι Κόντι και Μουζάσιο, ενώ αμφίβολος είναι και ο Στοράρι. Ενώ για την Άρσεναλ δεν θα αγωνιστούν οι Μπεγερίν, Καθόρλα που είναι και εκτός και Λακαζέτ, δύο μεγάλες απουσίες. Μπεγερίν και Λακαζέτ, ενώ αμφίβολος είναι ο Μονρεάλ, ο οποίος ήταν τραυματίας. Στο Ντόρμουντ Σάλτσμπουργκ, η Ντόρμουντ μας είναι μια παράξενη ομάδα. Μπορεί και να νικήσει, μπορεί και να έρθει ισοπαλία, δεν ξέρω. Ο Σάλτσμπουργκ ίσως στη ρέτα της πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Δεν θα αγωνιστεί για τον Ντόρμουντ ο Ιαρμπολέκο, που είναι καιρό εκτός. Ενώ αμφίβολοι είναι η Ντουρμ, Γκερέρο, Γκακάβα, Ρόντε και Σάντσο. Και τέσσερα απουσίες για τον Ντόρμουντ. Για την Σάλτσμπουργκ δεν έχει καμία απουσία. Στο ΤΣΚΑ Μόσχας Λιόν, η Λιόν είναι καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω αν θα νικήσει σήμερα. Πάντως θα περάσει στο δεύτερο παιχνίδι που έχει το μάτι στη Γαλλία. Για τη ΣΕΚΑ δεν θα αγωνιστούν οι Μπερεζούτσκι και Βασίρ, ενώ αμφίβολοι είναι και Φερνάντες και Σενίκοφ. Ενώ για τη Λιόν δεν θα αγωνιστεί μόνο Φεκίρ, που είναι μια μεγάλη απουσία από τους καλύτερους παίκτες της Λιόν. Στο Λάτσιο Δυναμό Κιέβου τώρα, 10-5. Δίνει προβάσμα στη Λάτσιο, πιστεύω θα νικήσει, παίζει και εντός. Δεν έχει απουσίες η Λάτσιο. Δυναμό Κιέβου έχει αρκετές, 4. Δεν θα αγωνιστούν, μάλλον αμφίβολοι είναι ο Μπουτσάν, ο Μποκανή, ο Σιντρότσουκ και ο Ζαμπράνο. Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε την ΑΕΚ, να υπενθυμίσουμε. Λειψία Ζενίτ, δύσκολο παιχνίδι, μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Είναι και δύο πολύ καλές ομάδες. Η Λειψία είναι έκπληξη φέτος. Ζενίτ είναι παραδοσιακά μια δυνατή ομάδα, ειδικά στο Europa που αγωνίζεται. Για τη Ζενίτ θα αγωνιστεί ο Παρέδες, ενώ αμφίβολος είναι ο Φαουζουλίν. Και αμφίβολος για τη Λειψία είναι ο Χάντσενμπεργκ. Δύσκολο παιχνίδι αυτό. Μαρσέικ Μπιλμπάο, δύο προβάσεις του Μαρσέικ και παίζει την έδρα της και νομίζω είναι πιο σταθερή ομάδα από την Μπιλμπάο. Δεν θα αγωνιστεί ο Μίτρογλου για τη Μαρσέικ που είναι τραυματίας, ενώ αμφιβολεί και η Ρότσια και Σέρτιτς. Ενώ για την Μπιλμπάο Μουνιαΐν, ο οποίος έχει ρίξει χειαστό με της χρονιάς, και αμφίβολος είναι και ο Ρίκο. Και στο Sporting Savonis Βικτόρια Πλιζέν, νομίζω Sporting Savonis θα περάσει, εντάξει. Δεν θα αγωνιστεί ο Ποτένζε και αμφίβολοι είναι η Ντουμπιά και Πίντο. Για τη Sporting. Σήμερα δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα το Europa League. Θα πούμε και για τον μπάσκετ Ευρωλίγκα σε λίγο. Οπότε πάμε στο επόμενο διάλογο και επιστρέφουμε με Ευρωλίγκα να δούμε τι μάτς έχουμε σήμερα.
bow. We'll be right back.
Thank you.
Η λέξη συγγνώμη για μένα έχει ένα νόημα και ότι όταν ζητάς συγγνώμη πρέπει να είναι πραγματική και να την εννοείς, όχι απλά για να πας παρακάτω. Όσο έχει πρόβλημα, συμβεί πάλι προς τα έξω και να το πει. Είναι λογικό να ζητήσω συγγνώμη ότι αν έγινε κάποια παρεξήγηση, αλλά δεν ζητήσω συγγνώμη γιατί έκανα κάτι κακό προς τα παιδιά. Να έχει ένα νόημα. Και ότι όταν ζητάς συγγνώμη πρέπει να είναι πραγματική και να την εννοείς, όχι απλά για να πας παρακάτω. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, συμβεί πάλι προς τα έξω και να το πει. Είναι λογικό να ζητήσω συγγνώμη ότι αν έγινε κάποια παρεξήγηση, αλλά δεν ζητήσω συγγνώμη γιατί έκανα κάτι κακό προς τα παιδιά. Πραγματικότητα. Ο επόμενος πόντος. Yes! Περνάνε και οι δύο με την ίδια τεχνική. Μοχλό! Περνάει γρήγορα! Είσαι πολύ μπροστά! Μπράβο! Ο παίκτης λοιπόν που θα φύγει από το Survivor, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Γιάννης Τσίλης. Ξένια... We'll be right back.
στο 10ο παίχτη. Και πάμε πριν ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή να δούμε τα παιχνίδια σήμερα για την Ευρωλίγκα. Είναι 4. Σε 7 έχουμε Χίμκι Αρμάνι Μιλάνο. Σε 7.30 Ανατολού Εφές Μακάπι Τελ Αβίβ. Σε 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια. Και στις 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Στο Χίμκι Αρμάνι Μιλάνο. Ένα μάτς, εντάξει. Πλεονέκτημα δίνω στην Χίμκι λόγω έδρας. Στο Ανατολού Εφές Μακάμπι. Η Μακάμπι είναι καλύτερη ομάδα. Η Εφές είναι τελευταία. Οπότε μάλλον μπορεί να μάλλον η Μακάμπι θα νικήσει. Βαλένθια Μπασκόνια δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Είναι η γνωστή ισπανική εμφύλη όπου οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά το πρωτάθλημα. Οπότε ποτέ δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και στο Ρεάλ Παναθηναϊκός, είναι ένα τελικό για τον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι. Αν θέλει να κυνηγήσει, να μπει στην τετράδα. Γιατί για να ρεφάρει ουσιαστικά την ήττα που έκανε τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ, πρέπει να κάνει ένα μεγάλο διπλό. Αν θέλει να μπει στην τετράδα, και είναι ευκαιρία με την Ρεάλ τώρα. Και το λέω αυτό γιατί παίζουν αύριο Ζαλγίρις Φενέρ, που είναι σημαντικό γιατί μια της δυο ομάδες αντιθεί, που είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Οπότε για να μην σας φαχμολογία τι εννοώ, η ΤΣΣΚΑ είναι πρώτη με 19-5, Ολυμπιακός και Φενέρ έχουν 17-7, Ζαλγίρις στο 15-9, Ρεάλ, Χίμκι και Παναθηναϊκός στο 14-10. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ θα πάει στο 15-10, θα την περάσει δηλαδή μία νίκη και περιμένει θα κάνει και η Χίμκι και επίσης και η Ζαλγίρις που παίζει με την Φενέρ. Γιατί αν νικήσει η Ζαλγίρις θα πάει στο 16-9 και θα είναι μία νίκη μπροστά. Αν ιτηθεί θα την πιάσει ο Παναθηναϊκός στο 15-10 και θα παραμένει 2-3 νίκες από Ολυμπιακό και Φενέρ. Αλλά θα είναι τέταρτος. Αυτό το σημαντικό μαζί με τη Χίμκι ενδεχομένως αν νικήσει. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό να νικήσει σήμερα. Αν ρηθεί ο Παναθηναϊκός σήμερα, θα πάρει άλλο στο 15-10. Και ο Παναθηναϊκός θα νικήσει και η Χίμκι, θα παραμείνει 7ος. Και πολύ επικίνδυνα μετά θα τίθεται ζήτημα αν νικήσει και η Μακάμπι, ακόμη και την Οχτάδα. Άμα τίθεται σήμερα, θα τίθεται ζήτημα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα είναι για τον Τριφύλλη. Σε μία από τις δυσκολότερες έδρες στην Ευρώπη, την Ρεάλ, με μία πολύ καλή ομάδα. Μπορούμε να δούμε και την ομάδα της Ρεάλ λίγο. Το σημαντικό του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν παίζει, μάλλον δεν θα παίξει ο Λούκα Ντόντσιτς, που είναι ο καλύτερος παίκτης. Μάλλον θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή, αλλά μάλλον δεν θα αγωνιστεί γιατί έχει τραυματισμό. Αλλά έχει και τον Ράντολφ που έχει παρέλθει πολύ καλός. Τσάσο Ράντλ, να μου λίγο το ρόστερ. Φαμπιέν Κοζέρ, επίσης είναι καλός Κοζέρ. Ρούντι Φερνάνδης, το συζητώ. Ρίντερ Ράντονσιτς, αυτός εντάξει δεν τον ξέρω πολύ καλά σαν παίκτη. Είναι ο Αγιόν, Γουστάβ Αγιόν, Φακούντο ο Καμπάσο, ο Ρέγιες, ο Γιούστα, ο Κάρολ, Τζέισι Κάρολ, ο Ταβάρες, ο παίχτης που είναι 2 και 20, πανύψηλο σέντερ, που έπαιζε πέρυσι στο NBA. Υπάρχει ο Τόμκης, ο Κούσμιτς, ο Γιούλι είναι τραυματίας, πως το ξέρω, και ο Τέιλον. Μια επικίνδυνη ομάδα με καλό ρόστερ. Οπότε για τον Παναθηναϊκό είναι τελικός. Σήμερα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Πάβερ 9 ώρα στο ΣΕΦ. Παιχνίδι στα μέτρα του, μπορεί να το νικήσει πιστεύω. Όπως και ο Σουηρόπουλος δηλώνει έτοιμη για ένα ύπουλο παιχνίδι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για αποφώνηση. We'll be right back.
Κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αναμένουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα. Θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχονται αγωνιστικές. Ήταν ο 10ος παίκτης, το μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Θαλασσινός. Καλό απόγευμα, γεια σας.